παρουσία των δύο υψηλών προσκεκλημένων για να ενημερώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης και τους πολίτες. Από τη μια μεριά ο κύριος Σταθάκης, υπουργός και υψηλόβαθμο κυβερνητικός τέλεχος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους και δι' αυτόν όλη την κοινωνία με μετριοπάθεια και ιδιότητα. Από την άλλη μεριά ο κύριος Καρυπίδης, περιφερειάρχης εκλεγής ως ανεξάρτητος, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την ενημέρωσή του με ένα πνεύμα, να μην πω οξύτητος, σίγουρα αντιπαλότητος. Αυτό με ξένησε. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είπατε κύριε Υπουργέ, γνωρίζω ότι είχαμε υποχρέωση σαν χώρα μέχρι το 2020 να καλύψουμε 20% της απαιτημένης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα το 2018 σε ποιο ποσοστό βρισκόμαστε. Και όσον αφορά το 2030, τι στόχευση έχουμε και τι πιστεύετε ότι μπορούμε να πετύχουμε. Και μια δεύτερη ερώτηση, όσον αφορά το περί πολλά λεγόμενο ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο από την σύμβαση που δεν την διάβασα σε λεπτομέρειες, αλλά το πνεύμα της είναι ότι προβλέπεται για φέτος, για το 2018, μειωμένο τιμολόγιο. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω να μου διευκρινίσετε και να μου εξασφαλίσετε ποιους πολίτες αφορά. Υπάρχουν κοινωνικά, εισοδηματικά, οικονομικά κριτήρια. Και έχουμε στην ουσία τη σημερινή μας ημερήσια διάκριση που αφορά το φυσικό αέριο. Η Δυτική Μακεδονία από τις 13 περιφέρειες της πατρίδος μας είναι η ψυχρότερη και με διαφορά. Η δεύτερη που είναι η Ήπειρος, σε αντίθεση με τη Δυτική Μακεδονία που δεν βρέχεται από τη θάλασσα, οι τρεις νομοί της Ήπειρου πλην των Ιωαννίνων βρέχονται από τη θάλασσα, άρα έχουν και υψόμετρο που είναι στο 0. Επομένως, οποιοδήποτε έργο ενεργειακής αναβάθμισης και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας πρέπει να ξεκινάει από τη Δυτική Μακεδονία. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι τη συμφωνία για να γίνει ο αγωγός ο Trans-Adriatic Pipeline, δηλαδή ο ΤΑΠ γνωστός που φέρνει το αέριο από το Αζερβαϊτζάν μέχρι την Αλβανία μέσω της Ελλάδος, υπογράφηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΣ στην αρχή. Θέλω να τονίσω το εξής, δεν άκουσα κανένα σήμερα να λέει ένα καθοριστικό πράγμα, ότι το φθινόπωρο του 2016 που ξεκίνησαν οι διεργασίες στην κοινωνία της πόλης μας όσον αφορά το τι θα γίνει αν θα πάρουμε φυσικό αέριο και ξεκίνησαν από την κλεισούρα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κανένας τότε εκπρόσωπος είτε της κυβέρνησης είτε της περιφερειακής πλειοψηφίας δεν απάντησε, δεν έδωσε μια λογική απάντηση στα εύλογα ερωτηματικά ή στα ψευτοδιλήμματα, για μένα ψευτοδιλήμματα που έθεταν πολλοί, πώς θα γίνει να έρθει φυσικό αέριο στην Καστοριά. Θα βρεθεί, ήταν το ερώτημα, ιδιώτης, επιχειρηματίας, επενδυτής να επενδύσει, πότε θα κάνει απόσβεση. Είμαστε λίγες χιλιάδες νοικοκυριά, θα τον συμφέρει. Και εγώ και κάποιοι άλλοι συμπολίτες, από τότε είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια να αφυπνίσουμε τις συνειδήσεις και να λέμε έλεος, η πολιτεία θα μας φέρει το φυσικό αέριο. Η πολιτεία τότε εκπροσωπεί το παλαιότερα με τη ΔΕΣΦΑ που αφορούσε Αθήνα Θεσσαλονίκη, η ΔΕΠΑ που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα και τώρα πολύ σωστά η ΔΕΔΑ που αφορά την κοινωνική δικτύων. Και έρχομαι στην πραγματικότητα γιατί έγινε η φασαρία τους τελευταίους δύο μήνες και ίσως ο κύριος Περιφερειάρχης είχε αυτό το πνεύμα που είπα της αντιπαλότητας και της οξύτητος με το δελτίο τύπου της 17ης Νοεμβρίου του 2017 όπου αναφέρονται ρητά και κατηγορηματικά μετά την έγκριση του δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που αναφέρονται σε 18 πόλεις από την Ορεστιάδα μέχρι τη Λαμία και τη Χαλκίδα και την Άνθησα και δεν είναι πουθενά μέσα η Δυτική Μακεδονία και φυσικά η πόλη του νομού Καστοριάς και των νομών Βρεβενών. Ανοίγω μια παρένθεση για να πω σε όλα αυτά σίγουρα παίζει ρόλο ότι, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ότι στη Δυτική Μακεδονία η πόλη ευτυχώς Κοζάνη, Πτολεμαίδα και προσεχώς η Φλόρινα που ολοκληρώνει την τηλεθέρμανση καλύπτουν τουλάχιστον το 70, θα έλεγα, ίσως και το 75% των αναγκών των κατοίκων και έτσι ίσως αυτό παίζει τη σημασία του. Επομένως, αυτό που χαιρετίζουμε τις τωρινές διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ενέργειας, άρα και της κυβέρνησης, και επαγρυπνούμε γιατί θέλουμε
γρήγορα και φθηνή ενέργεια στην περιοχή μας. Τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα, τα ανταποδοτικά, καλοδεχούμενα, αλλά είναι υποσημειώσεις και υποπαράγραφες. Σας ευχαριστώ.